Θα συνεχίσουμε τώρα με μια υπόθεση που μας απασχόλησε πριν από 2 μήνες και θα φιλοξενήσουμε μια γυναίκα η οποία, για την οποία ακούστηκαν πολλά. Μια γυναίκα πολύ όμορφη, λαμπερή, καπάτσα, ικανή. Που όμως ακούστηκαν πολλά γιατί. Διότι είναι μια γυναίκα η οποία εμπνέει τους άντρες, εμπνέει τα πάθη. Και ξαφνικά βρέθηκε να κατηγορείται ότι έβαλε τον σύντροφό της, τον τωρινό, να πυροβολήσει και να σκοτώσει, όπως είναι το κατηγορητήριο, το οποίο βεβαίως αρνείται η ίδια, ακριβώς, τον πρώην σύζυγό της. Σε μια κοινωνία κλειστή, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, θέλω να συνδεθούμε με την περιοχή, καθώς την έχουμε κοντά μας και θα της δοθεί η ευκαιρία να πει την άποψη της σήμερα για όλα αυτά. Είναι ο Αλέξανδρος ο Γήγος εκεί. Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Τατιάνα. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με την γυναίκα η οποία έχει κατηγορηθεί, όπως καλά είπες στην αρχή, για την ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του ενδιαστάσεις συζύγου της. Μάλιστα, έχει και τις κατηγορίες αυτή της απήθειας, της αντίστασης κατά της αρχής, του εκβιασμού, αλλά και αυτή της απλής σωματικής βλάβης, αλλά και εξύβρισης. Είναι εδώ για να μας λύσει όλες τις απορίες σε αυτό το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις 13 Απριλίου, πριν από λίγους μήνες, στις 6 ώρα το απόγευμα, ημέρα Σάββατο, στην Ανατολική Αττική. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα, έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ σύντομο βίντεο για να αφηγηθούμε τι ακριβώς συνέβη τότε. Δηλαδή, τι μάθαμε εμείς, τι γνωρίζουμε από την αστυνομία, ποια είναι τα γεγονότα και από το δικαστικό ρεπορτάζ για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Μία γυναίκα, 2 άνδρες. Μία σχέση με ολέθρια αποτελέσματα έχει αναστατώσει την Ανατολική Αττική. Ήταν 13 Απριλίου του 2019. Οι πυροβολισμοί από το όπλο του 37χρονου συντρόφου της γυναίκας που χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως πέτρα του σκανδάλου αναστατώνουν το ήρεμο ανοιξιάτικο απόγευμα. Μια σφαίρα τραυματίζει τον 53χρονο επιχειρηματία εν διαστάσεις σύζυγό της στο δεξί γλουτό. Ο φερόμενος δράστης της υπόθεσης εξαφανίζεται. Έχουν οικονομικές διαφορές, τον απειλούσε εδώ και πολύ καιρό πριν από τη φωτιά και του είχε πει ότι θα στην πουμπονίσω. Και του την πουμπώνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έφτασε έξω από το κατάστημα του επιχειρηματία με το αυτοκίνητό του. Πυροβόλησε 2 φορές. Το όπλο του έπαθε μπλοκή. Έφυγε. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε και έριξε άλλες 6 σφαίρες. Τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, ο 37χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αρχές. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος της γυναίκας, η οποία υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πρώην σύζυγό της όταν τον επισκέφθηκε στο κατάστημά του προκειμένου να λύσουν μια οικονομική διαφορά ύψους, όπως λέει, 500.000 ευρώ, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά και απήθεια, αντίσταση κατά της αρχής, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη εξαιτίας της επίθεσης που καταγγέλουν οι αστυνομικοί ότι δέχτηκαν. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της. Εγώ θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μιλήσουμε μαζί. Τώρα δεν μπορώ να αναφέρω και το όνομα της φιλοξενούμενης μου. Θα ήθελα να μιλήσουμε Τατιάνα, ως γυναίκες. Σου δίνω εγώ το δικαίωμα να αναφέρεις το όνομά μου. Δεν θα το ήθελα. Είναι καλύτερα να προστατέψουμε και σένα, έχεις και παιδιά. Πάμε όμως να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Εσύ ήσουν απαντρεμένη, έχεις 4 παιδιά, έτσι. Και ναι. Ήσουν απαντρεμένη με έναν επιχειρηματία εκεί της περιοχής σου. Χωρίζεται με τον άνθρωπο αυτό και κάνεις... Και ο νέος σου σύντροφος είναι επίσης επιχειρηματίας της περιοχής στον ίδιο κλάδο. Χωρίζεις και συνάπτεις μετά το χωρισμό σου μία σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία επιχείρηση του ιδίου κλάδου, πολύ κοντά στον πρώην άντρα σου ωστόσο. Είναι ανταγωνιστές, έτσι.
Να μιλήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, αρχικά εγώ ήμουνα χωρισμένη. Mm-hmm. Ήμουν και είμαι σε διάσταση 2,5 προς 3 χρόνια. Το διαζύγιο δεν έχει έλθει γιατί δεν μου το δίνει μέχρι τώρα και με ταλαιπωρεί. Με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Τώρα... Ένα λεπτό... Επειδή η Τατιάνα έχει επιστροφή μεγάλη, αν μπορούν να το φτιάξουν στο κοντρόλ. Αυτό δυστυχώς με την επιστροφή το παρατήρησα, θα μεταφέρω τις ερωτήσεις σου. Το παρατήρησα και στους γονείς του Κωνσταντίνου του Κατσίφα πριν, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Να παρακαλέσω πάρα ναι, πολύ, επειδή αυτό είναι δεν ένα μπορώ κλασικό... να μιλήσω καλά. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα, το οποίο συμβαίνει διαρκώς και είναι τόσο απλό στη λύση του. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί να το λύνουμε από την αρχή, να φροντίζει ο κόσμος να μπορεί να δίνει τη συνέντευξή του. Γιατί όταν ακούς τη φωνή σου διπλή, δεν μπορείς να απαντήσεις. Εγώ μετά την εμπειρία τόσων ετών και δεν μπορώ να λειτουργήσω να ακούω τη φωνή μου διπλή. Λοιπόν, εύχομαι στην πορεία της συζήτησής μας λίγο να βελτιωθεί το πρόβλημα αυτό. Εύχομαι να το φτιάξουν οι συνάδελφοι. Εσύ λοιπόν είχες χωρίσει από τον άντρα σου και είχες συνάψει μία νέα σχέση. Δυστυχώς είμαι χωρίς διαζύγιο. Ναι. Γιατί δεν μου το δίνει μέχρι σήμερα. Όσες προσπάθειες και αν έχω κάνει και όσες φορές τον είχα πλησιάσει στο παρελθόν ή ακόμα και τώρα, για να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση. Να σε ρωτήσω κάτι. Και όσες φορές μου λέει θα σε... Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς ήταν αυτή η, ας το πούμε, μετάβαση από το χωρισμό σε μία νέα σχέση, γιατί το λέω. Διότι επειδή εκεί είναι κλειστή η κοινωνία και ο πρώην άντρας έχει ένα μαγαζί που ο νέος σύντροφος επίσης έχει ένα μαγαζί πολύ κοντά, αυτοί οι δύο είναι και ψηλοανταγωνιστές, εκτός από, από τον επαγγελματικό ανταγωνισμό, μετά άρχισε να προκύπτει και ένας ανταγωνισμός, καταλαβαίνεις τώρα, ερωτικός, προσωπικός, γιατί... Βεβαίως, θα σου απαντήσω. Ναι. Είσαι μια ωραία γυναίκα. Λοιπόν, είσαι μια εντυπωσιακή γυναίκα. Κακά τα ψέματα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, αυτό το μαγαζί που είχε ο νέος σύντροφός μου, το είχαμε μαζί. Αφενός. Αφετέρου, όπως εγώ διαχειρίστηκα πολύ καλά τη νέα σχέση του ενδιαστάσει σύζυγού μου και ποτέ δεν του δημιούργησα πρόβλημα, αυτός δεν ήταν το πρόβλημά του η νέα μου σχέση. Το πρόβλημά του είναι πιο βαθύ. Δεν έχει να κάνει με τη σχέση που είχα εγώ. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι ακούστηκαν. Ναι, καταλαβαίνω. Έχετε πιο ουσιαστικά προβλήματα και δεν είναι το πρόβλημά του η νέα σου σχέση. Όμως, ξέρεις, ρωτώ ότι... Είναι άλλο να χωρίζεις, να τραβάει ο καθένας στο δρόμο του και να απομακρύνονται οι δύο πρώην σύντροφοι. Και άλλο είναι να είναι τα μαγαζιά, ας πούμε, σχεδόν δίπλα-δίπλα, να είναι ανταγωνιστές και εκτός από ανταγωνιστές στα μαγαζιά να έχει πάρει και ο ένας τη γυναίκα του άλλου, άσχετα αν υπήρχε ένας χωρισμός ενδιάμεσα και ήσουν σε διάσταση, γιατί δεν ήσουν ταυτόχρονα με τον νέο σύντροφο, χώρισες και προχώρησες στη ζωή σου. Αλλά αυτό δεν δημιουργεί πιο έντονα πάθη? Όχι, γιατί και εκείνος, τη νέα σύντροφο που είχε δίπλα του, είναι από την ίδια περιοχή και μάλιστα εγώ μιλούσα και πολύ μαζί της, όπως και μιλάω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Πώς θα το διαχειριστείς εσύ ως άνθρωπος? Τώρα η περιοχή εκεί είναι πολύ μικρή και υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός ότι εγώ ξαναέκανα επιχείρηση εκεί. Και ότι έχω 2,5 χιλιόμετρα πιο μακριά αυτή τη στιγμή επιχείρηση με τον σύντροφό μου, είναι σχεδόν το ίδιο πάλι. Οπότε αυτό είναι θέμα του μυαλού να το διαχειριστείς. Όταν και εσύ ο ίδιος ήθελες να χωρίσεις, δεν ήθελε μόνο η σύντροφός σου. Απλά είναι πιο βαθιά τα αίτια, είναι οικονομικά. Το οποίο βολέψανε να πέσουν σε ένα ροζ σκάνδαλο, σε μια γυναίκα αράχνη. Ναι. Αυτό. Όταν την ημέρα που έγινε το περιστατικό, εσύ επισκέφτηκες τον πρώην άντρα σου?
Για ποιο λόγο? Ναι, με πήραν τα παιδιά μου τηλέφωνο για να πάω να τα... Η κόρη μου συγκεκριμένα. Τους είπα ότι δεν μπορώ να πάω γιατί δούλευα στο κατάστημά μας στη Ραφίνα και είπα να τα φέρει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς δεν μπορούσε να τα φέρει για τους δικούς του λόγους προφανώς, οι οποίοι γίνανε εμφανέστατοι αργότερα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα εγώ και πήγα. Γύρω στις 6 και 10 ήμουν στο κατάστημα. Μπήκα μέσα. Πήγα εκεί, τον αγκάλιασα, τον φίλησα. Ήμουν μια χαρά μαζί του. Αυτός άρχισε να με σπρώχνει, να μου τραβάει τα μαλλιά. Κάποια στιγμή από το σπρώξιμό του έπεσα κάτω, ήρθε, με σήκωσε. Μετά με ξανά σπρώχνε, μπουνιές. Γενικώς είναι πάρα πολύ βάναυσος άνθρωπος. Αυτό φαίνεται και από διάφορα... που έχω πάει στην αστυνομία, τα έχω καταγγείλει, του έχω κάνει μήνυση κατά το παρελθόν. Είναι χαρτιά που υπάρχουν και δεν είναι λόγια που λέω τώρα. Μετά άκουσε τις φωνές ο αδελφός του, επειδή το σπίτι είναι πάνω από το κατάστημα. Κατέβηκε στο εστιατόριο. Φόραγε μία σιδερομπουνιά, μου έριξε την τελική και έπεσα κάτω, ξέρει. Πήρε η κόρη μου το κινητό μου και πήρε τον νυν σύντροφό μου και τον γιο μου το μεσαίο τηλέφωνο. Αλλά έφαγα πάρα πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Και κάπως έτσι λες ότι ήρθε ο σύντροφός σου για να, στην ουσία, ενοχλημένος από τη συμπεριφορά του πρώην συζύγου και κάπως έτσι πυροβόλησε. Όχι μόνο. Εγώ ήμουν έγκυος. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε παρουσιάσει και δεν το είχαμε πει γιατί δεν το γνωρίζαν τα παιδιά μας. Πρώτα θέλαμε να το πούμε στα παιδιά μας και μετά να βγει στα κανάλια. Τέλος πάντων, ο σύντροφός μου ήρθε για να σώσει εμένα, τα παιδιά μας, τα παιδιά μου μάλλον, και το παιδί που είχα στην κοιλιά μου. Και αντί να έχω κάνει εγώ μήνυση για ανθρωποκτονία εις βάρος μου, που μου σκοτώσαν ένα παιδί που ούτε καν πρόλαβε να γεννηθεί, γιατί αν ήμασταν στο εξωτερικό, αυτό το πράγμα κατηγορείται. Εδώ, δυστυχώς, βγήκανε αυτοί που μου σκοτώσαν το μωρό, αλλά και που έφαγα εγώ πάρα πολύ ξύλο, να κατηγορούμε εγώ ως ηθικός αυτούργος. Και όχι μόνο, εγώ παρέδωσα το κινητό μου κατευθείαν για άρση απορρίτου. Είναι κάτι που φαίνεται ότι δεν πήρα εγώ τηλέφωνο. Και επίσης, οι κύριοι αυτοί αλλάξαν δύο φορές τις καταθέσεις τους. Στην αρχή είπανε ότι πήρα εγώ τηλέφωνο και ότι με ακούσανε να μιλάω και να λέω «Έλα, πάρε το όπλο σου και έλα, σκότωσέ τους». Και μετά το αλλάξανε και είπανε ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι ακούσαμε την κυρία Τάδε να παίρνει τηλέφωνο και να λέει αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή, τι απ' όλα συμβαίνει. Μετά λέει ότι μπήκα μεθυσμένη μέσα στο κατάστημα και άρχισα να ουρλιάζω και να ορίομαι και να τα σπάω. Ενώ στην κατάθεσή του λέει ότι μπήκε μέσα η Τάδε και ήρθε, με αγκάλιασε, με φίλησε προς χάρη των παιδιών μας. Και ήταν ήρεμη. Ας μας εξηγήσει τι δρόμο θέλει να ακολουθεί, τι να πω κι εγώ, τι να λέω. Ναι. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο... δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, να ακουστεί η φωνή του, αλλά μας μετέφερε κάποια πράγματα ο πρώην σύζυγός σου, στον Αλέξανδρο το Γίγο, τα οποία θα θέλουμε ναι. να ακούσεις τους ισχυρισμούς αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι έσκαβαν το λάκκο μου και έπεσαν οι ίδιοι μέσα. Ο χειρουργός μου είπε να πάω να ανάψω μία λαμπάδα που πέρασε η σφαίρα από τη μία πλευρά και βγήκε από την άλλη. Αυτό δεν γίνεται. Σταμάτησε στα 8 μέτρα και μου έριξε 6-7 σφαίρες. Είμαι τυχερός. Τι να πω. Έχω κάποιον να με προστατεύει. Είμαι 53 ετών και δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Αυτοί κατηγορούνται για διάφορα πράγματα. Αν δείτε τη δικογραφία, θα πάθετε σοκ. Ό,τι είναι, θα τα πούνε τα δικαστήρια. Τώρα υποστηρίζουν ό,τι θέλουν. Ό,τι να είναι. Μήπως γλιτώσει και βγει νωρίτερα έξω ο κατηγορούμενος. Υποστηρίζει ότι πυροβολούσε στον αέρα. Πως ήρθε να σώσει τα παιδιά μου, που τα κρατάω 2,5 χρόνια τώρα εγώ.
Πρώτη φορά άκουσα ότι ο μεγάλος γιος της κατηγορημένης πήρε τηλέφωνο και είπε να έρθει. Τίποτα δεν ισχύουν από αυτά. Ούτε έγκυος ήταν, ούτε τη χτυπήσαμε. Τι είμαστε? Αν είχε χτυπήματα από σιδερογροφιές θα σηκωνόταν? Τι λένε? Ότι ήταν 3 μηνών έγκυος και απέβαλε? Τι λένε? Αφού με το που την έπιασαν οι αστυνομικοί, 7 μέρες έμεινε μέσα στη φυλακή, στο κρατητήριο. Επιτέθηκε και στους αστυνομικούς. Τις έκαναν μηνύσεις οι αστυνομικοί. Εκείνη την ημέρα ήμουν με τα παιδιά και τον ξαδελφό μου μέσα στο κλειστό μαγαζί μας και τρώγαμε όλοι μαζί. Και ήρθε η ενδιαστάσης σύζυγός μου σε έξαλλη κατάσταση και ξύλωνε διάφορα από το μαγαζί. Ήταν μεθυσμένη. Έπεφτε κάτω. Τα παρουσιάζουν όπως θέλουν. Μήπως γλιτώσει ο άλλος και φάει λιγότερα. Και ο αδελφός μου, που λένε ότι κατέβηκε από το σπίτι και την χτύπησε με σιδερογροφιά, είναι ψέματα. Υπάρχουν μάρτυρες. Αυτά ισχυρίστηκε ο ενδιαστάσης σύζυγος και θύμα της επίθεσης. Να μιλήσω? Ναι, ναι. Ο ενδιαστάσης σύζυγός μου αυτή τη στιγμή καλά κάνει και προστατεύει τον εαυτό του και τον αδελφό του, γιατί εκκρεμούν πάρα πολλές κατηγορίες, μηνύσεις και αγωγές εναντίον τους. Γιατί καλά κάνει και λέει ότι δεν ήξερε ότι ήμουν έγκυος, γιατί όταν με κλώτσαγε και με βάραγε, μου έβριζε το μωρό που είχα στην αγκαλιά μου, καθώς με πλησίαζε και μου δάγκωνε και το αυτί και το μάγουλο, τα οποία έχω σημάδια, έχω κάνει ιατροδικαστική, θα φανούν όλα. Ασφαλώς και ήξερε ότι ήμουν έγκυος. Ούτως ή αλλιώς υπάρχει και η βιοψία του μωρού, οπότε το ποιος λέει ψέματα ή όχι είναι κάτι που πολύ γρήγορα θα φανεί και στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Όσον αφορά για τον γιατρό που λέει ότι του είπε έτσι, εγώ πήγα και βρήκα τον γιατρό στον Ευαγγελισμό, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πω το όνομά του. Καλύτερα θα ήταν διάβασε... Ναι. Δεν θα διευκόλυνσε κάτι, εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία και έχουν κατατεθεί στη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και μου είπε, έλα εδώ κορίτσι μου να σου πω, είναι αναφερόμενος πυροβολισμός από τον Τάδε, δεν έχει τίποτα απολύτως, δεν υπέγραψε ο ίδιος να βγει, τον έδιωξε το ίδιο το νοσοκομείο στη μία ώρα και κάτι από την ώρα που προσήλθε. Επίσης, από το ΕΚΑΒ, γιατί έχω όλα τα χαρτιά και πήγα και τα μάζεψα, δεν είχε απολύτως τίποτα, έκανε το χαβαλέ του μέσα στο ασθενοφόρο, τα αίματα που λέει ότι βρήκανε, ήμουνα και εγώ γεμάτη αίματα και είμαι η μοναδική που ζητούσα να μου πάρουν και εμένα DNA και δεν μου το πήρε κανείς. Ως επίσης που λένε ότι ήμουνα μεθυσμένη, ωραία. Ήμουνα μεθυσμένη, okay. Λένε οι αστυνομικοί ότι τους έδωσα ξύλο και φόραγα χειροπέδες, πολύ ωραία. Γιατί που φώναζα εκεί πέρα να μου κάνουν και αλκοτέστ, δεν μου το κάνανε. Όταν είσαι αστυνομικός, μπαίνεις μέσα, είσαι πιωμένη, βαράς αστυνομικούς, πας γραφεία, παίρνεις και κάποιες φωτογραφίες, τις παρουσιάζεις. Για να μας δώσουν τις φωτογραφίες που έχουν, που με χειροπέδες, που μου είχαν βάλει τα χέρια πίσω, βάρεσα τόσους αστυνομικούς, να μας δώσουν το αλκοτέστ που μου κάνανε αφού ήμουν μεθυσμένη, για να το έχουν και απόδειξη στο δικαστήριο οι ίδιοι δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι. Αν ήμουν αστυνομικός, να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι κλείνοντας. Το οποίο είναι περισσότερο ανθρώπινο και λιγότερο, αν θέλεις, μαρτυρία όσον αφορά συγκεκριμένο περιστατικό. Είσαστε δύο άνθρωποι που κάνατε οικογένεια με τον πρώην σύζυγό σου. Παντρευτήκατε. Ναι. Κάνατε δύο παιδάκια. Είχατε την επιχείρησή σας. Πόσα χρόνια είσαστε μαζί? Περίπου στα 10. 10 χρόνια. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, γιατί εγώ το αναρωτιέμαι πολλές φορές με πάρα πολλά τέτοια περιστατικά που ακούω μετά από διαζύγια, πώς φτάνει ο άνθρωπος ως εκεί? Δηλαδή, αυτός είναι ο ίδιος άνθρωπος που αγάπησες. Ο άνθρωπος που ερωτεύτηκες και που σε ερωτεύτηκε. Ο άνθρωπος που κοιμηθήκατε μαζί από έρωτα και κάνετε δύο παιδιά. Ο άνθρωπος που κάνετε κοινά όνειρα και φτιάξετε μαζί από κοινού μια επιχείρηση και τι δουλέψατε, με όνειρα να πάει καλά. Πώς φτάνετε σε τέτοια σημεία, δηλαδή, σαν και αυτά που ακούμε τώρα? Το αναρωτήθηκες ποτέ σε ανθρώπινο επίπεδο? Ναι, βέβαια. Ένα λεπτό. Είναι η πιο δύσκολη ερώτηση αυτή. Γιατί όταν έρχεσαι... Όχι, γιατί ακούω τη φωνή μου. Ένα λεπτό, να φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Κοίταξε, Τατιάνα μου, να δεις. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος του μιλάς, του λες,
και έχει πολλά προβλήματα ο ίδιος, όχι εσύ. Και του εξηγείς, τα βάζεις κάτω, συμφωνεί μαζί σου, αλλά δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και σε θεωρεί απλά δεδομένη, γιατί έχεις κάνει δύο παιδιά μαζί του. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και κανείς δεν είναι κανενός. Όταν δεν αναγνωρίζεις τα προβλήματα που έχεις ο ίδιος, δεν θέλεις να δουλέψεις, δεν σου αρέσει η δουλειά και κάθεσαι σε έναν καναπέ από το πρωί μέχρι το βράδυ και μυρμυρίζεις το έλεος σου, στο έλεος σου θα βρεθείς στο τέλος. Άλιστα, κατάλαβα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που μας έδωσες την ευκαιρία, γιατί όταν είχαν γίνει τα περιστατικά δεν είχαμε καταφέρει να καταγράψουμε την άποψή σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μας έδωσες την ευκαιρία να μεταφέρουμε και τη δική σου άποψη για τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης θέλω να πω ότι είχαμε νωρίτερα επικοινωνία με τον σύντροφό σου μέσα από τη φυλακή, με τον οποίο είστε ακόμα μαζί, παρά το γεγονός ότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν είστε πλέον μαζί. Επικοινώνησε μαζί μας, του ζητήσαμε να μας πάρει σε 5 λεπτά, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να τον βγάλουμε στον αέρα. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί πάλι να επικοινωνήσει. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω και θα μας δοθεί η ευκαιρία να μεταφέρουμε και τη δική του άποψη προσεχώς. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχει πάρει μέσα από τη φυλακή ότι ο 37χρονος σύντροφος της μητέρας 4 παιδιών, που όπως παρακολουθήσατε όσοι μας βλέπατε νωρίτερα και όσοι δεν το παρακολουθήσετε να σας ενημερώσω, κατηγορείται ότι έβαλε το σύντροφό της, που μας έχει πάρει τώρα μέσα από τη φυλακή, να πυροβολήσει τον ενδιαστάτη σύζυγό της. Είχε γίνει χαμός με αυτό το θέμα. Φιλοξενήσαμε τη συνέντευξή της, την έχουμε κοντά μας ακόμα, θα ήθελα να τη βλέπω. Σε απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν. Ακούμε. Εγώ θα αναφερθώ σε 3 περιστατικά που είναι καταγεγραμμένα και μετά θα θέλω να με ρωτήσεις ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, ξεκινάω. 18 Εβδόμου 2018, ένα χρόνο πριν το περιστατικό, κάτι, έχει γίνει μήνυση κατά του πρώην συζύγου της συντρόφου μου, γυναίκας μου, στο ΑΤΑΦ Μαραθώνα, για ενδοοικογενειακή βία και απειλή κατά τη ζωή της. 11/8/2018, βιβλίο συμβάτων στο αστυνομικό τμήμα Μαραθώνα. Φραστικό επεισόδιο και απειλή κατά τη ζωή της γυναίκας μου με τις φράσεις «Θα σηκώψω κομματάκια και θα σε πετάσω στον βόθρο», καταγεγραμμένα στα βιβλία της αστυνομίας στο ΑΤΑΦ Μαραθώνα. Φτάνουμε 18/10/2019. Καταγραφή γεγονότος. Το ΑΤΑΦ Ραφίνας, πριν συγγνώμη λίγο να διακόψω, επειδή ξέρω σε ποιο γεγονός. Αν αυτό το γεγονός περιλαμβάνει ανηλίκους, θα ήθελα να το παραλείψουμε. Το παραλείπω. Ευχαριστώ θερμά. Ωραία. Καταλαβαίνω το εξής. Αυτό το οποίο προσπαθείς να μας μεταφέρεις αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι να φτάσεις στην πράξη που έφτασες, μέχρι δηλαδή να πάρεις ένα όπλο και να αρχίσεις να πυροβολείς, λες ότι υπήρχε μεταξύ της συντρόφου σου και του πρώην άντρα της μια τεταμένη κατάσταση που, με μηνύσεις που τρέχαν στα αστυνομικά τμήματα, δηλαδή μια έκριθμη κατάσταση με διάφορα περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Με ξυλοδερμούς και βία και απειλίες κατά τη ζωή. Ο ίδιος τα αρνείται αυτά τα περιστατικά, ισχυρίζει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Σας έδωσα τις ημερομηνίες, ακριβώς. Ναι, ναι, όχι. Ναι. Ο ίδιος τα αρνείται. Όμως, αυτό που προσπαθείς να πεις είναι ότι δεν φτάσαμε ως εκεί από το τίποτα. Ότι ήταν η κορύφωση, λες, των πραγμάτων. Όμως και εσύ πήγες να προστατέψεις τη σύντροφό σου, πήγες να ζητήσεις το λόγο. Αλλά θα μπορούσες, αν ήθελες να μιλήσεις στον άνθρωπο αυτό, να πας πολιτισμένα, να τον προσεγγίσεις, να του κάνεις μια κουβέντα, να του πεις: φίλε μου, είναι η πρώην σύζυγός σου, έχετε τις διαφορές σας, εγώ είμαι μαζί της, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλη φορά να μην τις φωνάξεις, να μην τις μιλήσεις άσχημα, να μην τη χτυπήσεις ή ό,τι άλλο. Είναι δυνατόν να παίρνεις και εσύ ένα όπλο και να πηγαίνεις να τον πυροβολείς τον άνθρωπο? Τατιάνα, μπορώ να επέμβω? Αλλά πριν γίνει αυτό το περιστατικό, επειδή είχε κλείσει το μαγαζί του από χρέη, είχα έρθει σε επικοινωνία για να μπορέσει και αυτός από κάπου να βγάζει χρήματα, γιατί εγώ με τη σύντροφό μου είχαμε προχωρήσει τη ζωή μας, είχαμε φτιάξει μαγαζιά, να του πληρώσω και το ρεύμα του μαγαζιού της ΔΕΗΣ, να ανοίξει το μαγαζί του, ώσπου να μην ασχολείται με εμάς. Το οποίο ποσό ήταν 7 χιλιάρικα τότε.
Άρα είχατε οικονομικές διαφορές και επαγγελματικές. Εγώ δεν είχα καμία εγώ έκλεισα το μαγαζί μου στο μάτι. Η σύντροφό σου. Δεν ξέρω ούτε η οικογένειά της, η σύντροφός μου είχαμε αποφασίσει το δικό της μερίδιο να το χαρίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχεις μετανιώσει για την πράξη σου. Δηλαδή, πήρες ένα όπλο και έρχεσαι να πυροβολείς εναντίον αυτού του ανθρώπου. Ό,τι και να είναι, απείλησες τη ζωή του. Έχω μετανιώσει για την πράξη της χρήση του όπλου. Δεν έχω μετανιώσει που πήγα στο σημείο να προστατεύσω το μωρό μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά της. Γιατί με στην ουσία με πήραν τα παιδιά στη σέντρομα κλέγοντας να πάω εκεί. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα, λες ότι πήγες να υπερασπιστείς την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, το μωρό που θα γεννιόταν, αλλά έχεις μετανιώσει για τη χρήση του όπλου και την απειλή της ζωής του ανθρώπου. Μάλιστα. Μας έχουν πάρει το χαμόγελο από τα χείλη. Μάλιστα. Τατιάνα, μπορώ να μιλήσω? Ναι, βεβαίως. Απλώς πρέπει με αυτό να ολοκληρώσουμε. Ναι. Ένα ακούω. Λεπτό. Ακούω, βεβαίως. Αρχικά, ο Παύλος δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον απείλησε ποτέ. Είχε πρόβλημα με τον ενδιαστάση σύζυγό μου. Αντιθέτως, κοίταζε να τον βοηθήσει και να του προσφέρει βοήθεια. Εκείνος όμως δεν δεχότανε τίποτα. Και ποτέ δεν τον πρόσβαλε ή του βγήκε μπροστά. Ο ενδιαστάσης σύζυγός μου ήταν εκείνος που απειλούσε και έλεγε διάφορα και διάφορα. Μάλιστα. Εγώ θέλω εδώ να ολοκληρώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, βεβαίως ζητήθηκε και από τον πρώην σύζυγο να πει την άποψή του, όχι σε αντιπαράθεση βεβαίως, δεν θα βγάζαμε σε μια τόσο τέτοια ένταση δύο ανθρώπους να έρθουν στον αέρα σε αντιπαράθεση, αλλά να καταγράψουμε με μεγαλύτερη, αν θέλετε, λεπτομέρεια τη δική του άποψη. Μεταφέραμε τις απόψεις του και ως εκεί, αλλά θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε ακόμη περισσότερο την κουβέντα μας, ίσως εκεί να μην είμαστε και εμείς, να μην έχουμε τη δυνατότητα να τηρήσουμε αυτό που λέμε ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές. Το κάναμε σήμερα διότι και όταν έγινε το περιστατικό, επειδή ο σύντροφός σου είχε συλληφθεί το ίδιο κι εσείς, δεν είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τη δική σας άποψη. Ενώ είχαμε καταγράψει την αντίθετη πλευρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τατιάνα, θέλω να πω ένα τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε κατηγορηθεί και δύο για την εκβίαση, αυτό είναι ένα πράγμα που δεν υφίσταται, γιατί μας καταλογίζουν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στον Οκτώβριο, ότι πήγαμε με από ένα όπλο ο καθένας. Θέλω να παρακαλέσω λίγο για να μην τα μπλέξουμε παραπάνω, να μην μπούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι καταγράψαμε την άποψή σας, ακούσαμε, γιατί οφείλαμε κιόλας να ακούσουμε και τη δική σας πλευρά. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να μην περάσουμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες και να ευχαριστήσω θερμά. Θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση ούτως ή άλλως και τι εξέλιξη θα έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Τογίγο, ο οποίος βρέθηκε εκεί.